Πάμε να δούμε λίγο διαταραχή κατηγορηματικής λογικής τώρα. Έτσι έχει ένα-δύο ερωτήματα τα οποία είναι εξαιρετικά διεστραμμένα, ας πούμε. Και έχει και ένα-δύο ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς παρατηρούμε ότι η πρόταση την οποία μου δίνει έχει τη δομή μια συνεπαγωγής, έτσι. Είναι μια συνεπαγωγή όπου έχει σαν υπόθεση μια πρόταση κατηγορηματικής λογικής, άρα απαιτεί πλήρη ερμηνεία. Και σαν συμπέρασμα έχει και πάλι μια πρόταση κατηγορηματικής λογικής, έτσι. Άρα εδώ πέρα έχουμε αρκετή δουλειά. Συνεπώς, ό,τι κάνουμε μέσα στα 6 λεπτά και τα υπόλοιπα στην τύχη, έτσι, τα γνωστά. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τυπικά τις απαντήσεις τώρα εδώ πέρα όπως πρέπει να είναι. Ξεκινάμε λίγο με το πρώτο, όπου μου λέει ότι είμαι στους φυσικούς αριθμούς, εντάξει. Και το πέτουχη κόμμα ψ ερμηνεύεται σαν το κατηγόρημα στο οποίο το πρώτο όρισμα είναι μικρότερο ή ίσο από το δεύτερο. Οπότε λοιπόν, η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω να βάλω το κατηγόρημα έτσι στο πρόχειρό μου να το βλέπω λίγο. Για κάθε χ, για κάθε ψ λοιπόν σημειώνω. Ανοίγω παρένθεση και έχω χ μικρότερο ίσο του ψ ή ψ μικρότερο ίσο του χ. Εντάξει. Και αμέσως μετά αυτό συνεπάγει. Υπάρχει χ για κάθε ψ, χ μικρότερο ίσο του ψ. Τώρα, να δούμε λίγο με την υπόθεση, ότι η υπόθεση έχει το λογικό «ή» ανάμεσα. Οπότε λοιπόν, όποιους δύο φυσικούς και να θεωρήσουμε, προφανώς ισχύει ότι το χ είναι μικρότερο ίσο του ψ ή το ψ είναι μικρότερο ίσο του χ. Υπάρχουν δηλαδή δύο περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά τη μετάφραση, την είπαμε προφορικώς, για κάθε ζεύγος φυσικών δηλαδή, θα ισχύει ότι ο πρώτος είναι μικρότερος του δεύτερου ή ο δεύτερος είναι μικρότερος του πρώτου. Συνεπώς, αυτή εδώ η πρόταση αληθεύει, έτσι, είναι αληθής. Πάμε να δούμε το δεύτερο κομμάτι της πρότασης, όπου το δεύτερο κομμάτι έχει κλασικού τύπου δομή με δύο ποσοδείκτες. Οπότε λοιπόν δίνω τη μετάφραση όπως πρέπει. Υπάρχει φυσικός που είναι μικρότερος ή ίσος από όλους τους φυσικούς. Οπότε λοιπόν μετέφρασα την αριστερή μεριά, μετέφρασα και τη δεξιά μεριά. Συνεπώς, αφού έκανα όλη τη δουλειά, εδώ πέρα να παρατηρήσουμε ότι και το συμπέρασμα της συνεπαγωγής βεβαίως είναι αληθές. Διότι αληθεύει για χίσον 0. Το 0 έχει αυτή την ιδιότητα ότι είναι μικρότερο ίσο από όλους τους φυσικούς. Άρα, συνολικά τώρα αυτή η παράσταση είναι αλήθεια συνεπάγει αλήθεια, άρα λοιπόν αλήθεια. Και έτσι λοιπόν το πρώτο ερώτημα με βάση αυτή την ερμηνεία είναι σωστό. Πάμε παρακάτω στο δεύτερο ερώτημα, στο οποίο τώρα δουλεύω στους πραγματικούς αριθμούς, με την ερμηνεία του κατηγορήματος να είναι η ίδια. Άρα λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι εντελώς παρόμοια, αλλά είμαι στους πραγματικούς. Και έτσι λοιπόν θα δούμε τι επίδραση θα έχει στην αλήθεια της πρότασης. Για κάθε χ, για κάθε ψ λοιπόν, χ μικρότερος του ψ ή ψ μικρότερος του χ, μία πρόταση που αληθεύει και στους πραγματικούς αριθμούς βεβαίως. Και αλήθεια λοιπόν αυτό εδώ. Και αμέσως μετά, αν αυτό συνεπάγει ότι υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός ο οποίος είναι μικρότερος ή ίσος από όλους τους πραγματικούς αριθμούς, έτσι. Αυτό, η ερμηνεία είναι ακριβώς ίδια με την πάνω, ας τη γράψω και αυτήν εδώ. Υπάρχει πραγματικός ο οποίος είναι μικρότερος ή ίσος από όλους τους πραγματικούς. Βεβαίως ψευδής η παράσταση αυτή εδώ, δεν έχουμε στους πραγματικούς κάποιο ελάχιστο ή και μέγιστο στοιχείο, αυτή είναι και μία από τις ιδιότητές τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, δηλαδή είναι ψέμα. Θέλω να παρατηρήσω ότι εδώ πέρα, επειδή έχω δύο προτάσεις κατηγορηματικής λογικής, αναγκάζομαι να μεταφράσω ξεχωριστά το αριστερό και το δεξί κομμάτι και μετά να εκφυλιστεί η άσκηση σε προτασιακή λογική, δουλεύοντας στην επαγωγή που έχει εκεί μες στη μέση. Πάμε τώρα στο τρίτο να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έχουμε και λέμε, λέει το σύνολο των θετικών φυσικών αριθμών νη, από το 1 και πάνω δηλαδή, με το πέτουχη κόμμα ψ να δηλώνει το χ διαιρεί ακριβώς το ψ, δηλαδή μιλάμε εδώ πέρα για διαιρετότητα. Συνεπώς, να πάμε να γράψουμε λίγο μία όσο γίνεται ανθρωπινή μετάφραση σε αυτό εδώ. Για κάθε χ, για κάθε ψ λοιπόν γράφω. Το πρώτο όρισμα διαιρεί το δεύτερο, είναι η ερμηνεία που δίνει στην πρόταση, άρα γράφω χ διαιρεί το ψ. Και αμέσως μετά ή το ψ διαιρεί το χ. Και αυτή εδώ πέρα είναι η υπόθεση συνεπαγωγής. Εντάξει, έχει και το συμπέρασμα, αλλά το συμπέρασμα μετά. Το συμπέρασμα το αφήνω σε κρεμότητα. Λοιπόν, τώρα, αυτή εδώ η πρόταση κατηγορηματικής λογικής θέλει προσοχή, γιατί είναι για κάθε ζεύγος φυσικών αριθμών από το 1 και πάνω, ο ένας θα διαιρεί τον άλλον. Θα ισχύει μία από τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, ή ο πρώτος θα διαιρεί το δεύτερο, ή ο δεύτερος θα διαιρεί τον πρώτο. Μία πρόταση που είναι ψευδής βεβαίως, γιατί μπορώ να φτιάξω ένα συγκεκριμένο αντιπαράδειγμα. Ας πούμε, αν θεωρήσω δύο αριθμούς οι οποίοι είναι πρώτοι μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη για χίσον 3 και ψίσον 2, έχω ότι το 3 δεν διαιρεί το 2 και επίσης έχω ότι το 2 δεν διαιρεί το 3. Οπότε λοιπόν εδώ πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η διαχείριση, γιατί μου βγάλε ψέμα την υπόθεση συνεπαγωγής, άρα δεν ασχολούμαι με το συμπέρασμα καθόλου. Η πρόταση είναι αληθής.
Ψευδής υπόθεση, αληθής πρόταση. Το συμπέρασμα παρεπτόντως ήταν και αυτό ψευδές, το λέω έτσι για λόγους συνοχής μόνο. Υπάρχει ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος ίσως του ένα, ο οποίος να διαιρεί όλους τους φυσικούς μεγαλύτερους του ένα. Εδώ βέβαια, άμα το αρωματιστούμε, βέβαια, βεβαίως και υπάρχει, έτσι, είναι ο αριθμός 1. Το 1 διαιρεί όλους τους φυσικούς από το 1 και πάνω. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα ήταν αληθές. Πάμε και στο τέταρτο ερώτημα τώρα, όπου εκεί πέρα θα δουλέψουμε λίγο σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα με τουλάχιστον τρεις κορυφές και με το π του χ κόμμα ψ να δηλώνει ότι οι κορυφές αυτές συνδέονται με ακμή. Οπότε λοιπόν έχω εδώ για κάθε ζεύγος κορυφών. Για κάθε ζεύγος κορυφών λοιπόν μου λέει ότι το χ, και εδώ είναι λίγο διεστραμμένο πάλι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πάνω αυτά. Χ συνδέεται με το ψ ή το ψ συνδέεται με το χ. Και εδώ όταν λέμε για κάθε χ, για κάθε ψ, όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα, έτσι. Άρα λοιπόν πάνω σε τρεις κορυφές, για να αληθεύει αυτή η πρόταση, θα έπρεπε να αληθεύει ακόμα και όταν το χ με το ψ πάρουν την ίδια τιμή. Δηλαδή για χ ίσον β1 και ψ ίσον β1, που είναι ένας από τους συνδυασμούς που πρέπει να κάνω όταν έχω διπλό καθολικό ποσοδείκτη, αυτό εδώ πέρα ποτέ δεν αληθεύει, γιατί το β1 στο β1 σημαίνει την ύπαρξη ανακύκλωσης. Και ανακύκλωση σε ένα απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα δεν είναι δυνατόν να έχω. Άρα λοιπόν για αυτό το ζεύγος τιμών, δηλαδή όταν η κορυφή, η χ και η ψ πάρουν την ίδια τιμή και η ίση με μια κορυφή, η πρόταση θα είναι ψευδής. Άρα λοιπόν και το για κάθε χ και κάθε ψ θα είναι ψευδές. Και έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχω και πάλι να κάνω με ψευδή υπόθεση συνεπαγωγής. Ψευδής υπόθεση συνεπαγωγής λοιπόν, άρα αυτό εδώ πέρα είναι ψέμα, συνεπάγεται οτιδήποτε. Συνεπώς είναι και αυτό αληθές. Να δούμε και το συμπέρασμα όμως, γιατί και αυτό είναι λίγο διαστραμμένο. Υπάρχει μια κορυφή που συνδέεται με όλες τις κορυφές και πάλι αυτό εδώ το συγκεκριμένο θα ήταν και αυτό ψευδές, εντάξει. Σε απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα δεν είναι δυνατόν να έχω μια κορυφή να συνδέεται με όλες τις κορυφές, γιατί υπονοεί και τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν είχα ψέμα στην υπόθεση συνεπαγωγής, συνεπώς το τέταρτο ερώτημα είναι και αυτό σωστό. Αυτά για αυτό το ερώτημα, για να το εξηγήσουμε μας πήρε 7 λεπτά. Έχουμε πει ότι η διαχείριση αυτού του θέματος των εξετάσεων είναι να πάμε να βρεις κανένα δυο τα οποία να απαντιούνται, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και στα υπόλοιπα απαντάμε διαστητικά. Απαγορεύεται πάνω από 6 λεπτά σε ένα σωστό λάθος.